Welcome ξανά σε ένα καινούριο vlog εδώ στο κανάλι μου. Είμαι η Μπέλα Μέρη και είμαι χαρούμενη. Επιτέλους έφτασα στην καμάρα και μιλάω έτσι γιατί οι άλλοι κοιμούνται ακόμα. Σήμερα έχουμε βάφτιση. Έχουμε τη βάφτιση της κολλητής μου, βαφτίζει το παιδάκι. Κάνει τη βάφτιση στους Φιλίππους, συγκεκριμένα στη Λιβύα, τη Φιλιππισία. Οπότε πρέπει τώρα εγώ να ετοιμαστώ όλα, να ξυπνήσουμε και τους άλλους, θα σας δείξω και το μακιγιάζ που θα κάνω και θα σας πάρω μαζί μου σε εκείνο το υπέροχο μέρος. Η Λιβύη Φιλιππισία είναι η πρώτη χριστιανή φιλενάδα που βαφτίστηκε και γι' αυτό λοιπόν έχει και το βαφτιστήρι. Ουρανία, τι φάση? Ουρανία, φύγε από το κρεβάτι μου. Ουρανία, φύγε από το κρεβάτι μου. Ουρανία, τι φάση τώρα, γιατί ήρθες εδώ? Άσε δροσούλες και ζήκω, έχουμε βάφτιση. Βασικά γιατί ήρθες στο κρεβάτι μου, να ξεκινήσουμε από εκεί. Ουρανία, τι θα βάλεις τη βάφτιση? Βρακή μαλάφοβα. Καλά τόσες μέρες, δεν κουράστηκες? Μπα, πήρα καινούριο βρακή και τόπινα. Οπότε δεν σηκώνεις τώρα να ετοιμαστούμε, λέω εγώ. Να πω κάτι. Όχι. Είπες που σας σηκώθουμε 9 η ώρα και σηκώθηκαμε από τις 8 και εσύ από τις 7.30. Αυτό. Δεν ξέρω, εδώ πέρα με πιάνει κάτι. Εν τω μεταξύ, ψέλνει και ο παπάς απέναντι. Ακούγεται. Γιατί η εκκλησία είναι φατσοφόρα. Ναι, αλλά φίλε, εντάξει, ξέρω εγώ. Ηχείο εν τω μεταξύ δεν έχει. Σκέψου να έχει και ηχείο έξω θα γινότανε. Αλλά θέλω. Ποια εκκλησία έχει ηχείο έξω? Γενικά δεν έχουν οι εκκλησίες ηχεία. Τι λέει? Βλακία λέω. Σε πείραξε που ήρθες καβάλα, ε. Λοιπόν, εγώ λέω να σηκωθείς τώρα και να πάμε να κάνουμε. Τι να κάνουμε? Να ετοιμαστούμε, έτσι θα πάμε στη βάφτιση. Βάφτιση είναι 10 και κάτι και εδώ, εδώ ναι. Θα φύγουμε 10 και κάτι. Ωραία, τι θέλεις τώρα? Ροπέζει να είναι 8.30. Ωραία, εγώ σηκώνομαι, φεύγω. Έχω πλύνει το προσωπάκι μου, το έχω ενδετώσει και ξεκινάμε με primer. Θα χρησιμοποιήσω αυτό από W7, το οποίο είναι ένα σιλικονούχο ουσιαστικά primer. Θα το βάλω σε όλο το πρόσωπο, θα το βάλω ουσιαστικά στα μέρη που δεν θέλω να φαίνεται η λιπαρότητα και ουσιαστικά να κλείσει τους πόρους γιατί έχει μία ζέστη. Είχε δροσιά το πρωί, αλλά τώρα δεν ξέρω τι φάση. Το υπόλοιπο πρόσωπο θα βάλω από MAC, από την πρόσφατη αγορά μου, τότε που είχε η MAC αυτή την περιβόητη προσφορά το 50%. Οπότε πήρα αυτό, το οποίο έχει άρωμα καρύδα, είναι η prep, δηλαδή φιξάρι, αλλά είναι και primer. Όσες φορές το έβαλα, να σου πω την αλήθεια, μου άρεσε πάρα πολύ, δεν μυρίζει συνέχεια καρύδα, νομίζω ότι άμα μυρίζει συνέχεια καρύδα θα ήταν και πολύ ενοχλητικό. Μυρίζει στη στιγμή, σου δίνει αυτή τη φρεσκάδα της καρύδας και όσον αφορά σαν review, είναι ένα καταπληκτικό προϊόν γιατί πρώτα απ' όλα δεν σε τραβάει, ενώ σου κρατάει, ο μακιγιάζ δεν πάει πουθενά. Όσον αφορά τώρα τη λιπαρότητα, εγώ το καλοκαίρι έχω πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, γενικά λιώνω. Πιστεύω ότι ό,τι και να βάλω και ασβέστη να βάλω στο πρόσωπό μου θα βγάλει λιπαρότητα. Παρ' όλα αυτά όμως είναι αναλύωτο το μακιγιάζ. Μπορεί να υδρώσω, αλλά το μακιγιάζ μου μένει αναλύωτο. Λοιπόν, οπότε βάζουμε από αυτό. Ο αρώμα τα σπάει πραγματικά. Περιμένουμε λίγο να στεγνώσει. Θα συνεχίσω με φρύδι. Βασικά η αλήθεια είναι ότι εγώ έχω πολύ πυκνό φρύδι, οπότε να σου πω ότι δεν θέλω κανένα προϊόν για το φρύδι. Τι να γεμίσω άλλο, δηλαδή εδώ βγάζω, ή δεν θέλω να γεμίσω. Σε αυτό το κομμάτι πιστεύω ότι είμαι πάρα πολύ τυχερή. Έχω βάλει εδώ πέρα κονσίλερ. Θα ξεκινήσω που λέτε με τα μάτια. Έχω πάρει από Makeup Revolution την παλέτα Neutrals. Θα μου πεις καλά, Μαρή. Είχε την Jaclyn Hill και παίρνει τις παλιές σου παλέτες. Φίλε, ξέρεις κάτι. Πρώτα απ' όλα είμαι σε διακοπές. Εγώ η αλήθεια είναι ότι θα έπαιρνα κανένα high-end προϊόν, αλλά έχει χάρη που έχω τη βάφτιση όσον αφορά το Foundation MAC και όλα αυτά. Αλλά πού να κουβάλαγα τώρα, δηλαδή εντάξει, οκ. Okay, ένα άτομο και μάζεψα τόσα πράγματα. Δηλαδή, τέλος πάντων. Οπότε τώρα θα χρησιμοποιήσω από τη Neutrals αυτό εδώ πέρα το μπρονζέ. Η ώρα είναι 9.30 και εγώ 10 η ώρα πρέπει να φύγω. Γιατί όπως σου είπα η βάφτιση είναι στη Λιβύα κοντά στους Φιλίππους. Οπότε δεν είναι μακριά, είναι 19 λεπτά. Απλά το θέμα είναι ότι εντάξει ρε φίλε πρέπει να πας και λίγο νωρίτερα η αλήθεια είναι. Θα πάρω αυτό και απλά θα παίξω λίγο με την κόγχη μου για να έχει ένα βάθος.
Οκ, okay, και με το μάτι, πόσο εύκολα τα κάνω έτσι δηλαδή, εντάξει. Λοιπόν, και τώρα ήρθε η στιγμή να βάλω αυτό το foundation από MAC. Το συγκεκριμένο είναι το NW25, είναι με ροδακινή τόνους. Εξάλλου ήθελα να πάρω έτσι κάτι τέτοιο και όχι σε μπες, γιατί τώρα που έχω λίγο μαυρίσει και στη μούρη, είναι ό,τι καλύτερο, οπότε βάζουμε πρώτα στο χέρι μας. Είναι πολύ ωραίο, παιδιά. Βασικά το αδικεί η κάμερα, το φαίνεται, είμαι λες και είμαι σαν φάντασμα, αλλά δεν έχει καμία σχέση. Θα βγω εγώ στο μπαλκόνι να με δείτε με το φως του ηλίου. Οπότε είναι πάρα πολύ ωραίο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Έχω φτιάξει και το μαλλί μου, έχουμε και το κεφάλι της ουρανίας εδώ πέρα. Σαν τελευταία πινελιά θα πάρω από MAC το Prep and Primer και Fix μαζί και θα κάνω το φσίτ μου. Και έτοιμη. Και το μακιγιάζ είναι έτοιμο και πάμε στην βάφτιση. Και τελειώσαμε τη βάφτιση και πού πάμε τώρα? Πάμε αμολόφους για μπανάκι. Πάμε αμολόφους για μπανάκι στην καλύτερη παραλία της Καβάλας, θα έλεγα. Είναι στη Νέα Πέρα μου και πάμε να βρούμε και τα κορίτσια. Στο Liquid. Η αλήθεια είναι ότι τα πάρκινγκ είναι. Το πάρκινγκ είναι. Το πάρκινγκ είναι πάρα πολύ μεγάλο. Έχει 1, 2, 3, 4 λωρίδες λοξά. Οπότε βολευόμαστε όλοι. Πάμε κι εμείς λοιπόν να παρκάρουμε και να πάμε. Ένα μου είπανε να έρθω στο Liquid, ήρθα. Αυτό το δρόμο μετά θα τον ξαναδούμε. Όχι, φύγει η γλώσσα στην κατηφόρα. Δηλαδή, στην αρηφόρα, τι θα γίνει.